Γεια σε όλους. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για την ψυχολογική μας κρυφή σελήνη. Έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν, αλλά θα ξαναμιλήσουμε και σήμερα, γιατί αυτόν τον καιρό συμβαίνουν πολλά πράγματα που πρέπει να έχουμε λίγο εγρήγορση παραπάνω για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε καλύτερα τον εαυτό μας, φίλοι μου. Αν και είναι και πιο δύσκολη η καιρή λόγω της επιτάχυσης, η εγρήγορση θα είναι και πιο δύσκολη γιατί πρέπει να βάλουμε παραπάνω, σε εισαγωγικά θα λέγαμε, θέληση και δύναμη και εκπαίδευση. Τι θέλω να πω με αυτό. Η αντίληψη του ανθρώπου μετριέται σε hertz, κύκλους ανά δευτερόλεπτο. Όσοι παλιά είχατε δει τα φωτορυθμικά, αυτά που αναβοσβήνανε συνέχεια, αυτά τα φλασάκια, είχαν ένα κουμπί που αναλόγω στη συχνότητα που τα έβασες, όταν αναβοσβήνανε πάρα πολύ γρήγορα και ανέβασε συχνότητα, ήταν σαν να είναι συνεχόμενα ανοιχτά. Και όταν κατέβαζε συχνότητα, ήταν σαν να συνεχόμενα να σβήνουν. Οπότε είχε φως, σκοτάδι, φως, σκοτάδι, φως, σκοτάδι, φως, σκοτάδι, φως, σκοτάδι, φως, 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 πήγαινε έτσι. Ενώ όταν τα έκλεινες και χαμήλωνες τη συχνότητα, έβλεπες ότι ήταν αργά η εναλλαγή, αργή η εναλλαγή και μετά γινόταν σκοτάδι. Έτσι ακριβώς, φίλοι μου, λειτουργεί και η αντίληψή μας. Κάθε άνθρωπος, αναλόγως το πόσο εγρήγορση έχει, πόσο ψηλά δουλεύει η συνείδηση της αντίληψης του, ανάμεσα στο φως του που βλέπει τον εαυτό του, παρακολουθεί τη ζωή του, υπάρχει το σκοτάδι, η ζωή του που δεν ξέρει. Αυτό αντικατοπτρίζεται ψυχολογικά, θα λέγαμε, από το φαινόμενο της σελήνης. Στη σελήνη πάντοτε βλέπουμε είτε μισά κομμάτια είτε ολόκληρα από τη μία πλευρά. Και έτσι βλέπουμε και τον εαυτό μας, στην εγρήγορσή μας, σε αυτό που μπορούμε να αντιληφθούμε, φίλοι μου. Η κρυφή σελήνη όμως δεν είναι αντιληπτή από τη γη, γιατί είναι πάντα στο κρυφό αυτό κομμάτι. Έτσι είναι και το δικό μας υποσυνείδητο, φίλοι μου, την ώρα που κοιμόμαστε εδώ στην πραγματικότητα που λέμε καθημερινότητα. Κάθε φορά, κάθε άνθρωπος, αναλόγως το πόσο πολύ έχει την αντίληψή του, ανοιχτή ή κλειστή, υπάρχει ένα κενό, θα λέγαμε, αντίληψης στη συμπεριφορά του. Όσο πιο μεγάλη είναι η αντίληψη, τόσο λέμε ότι φέρνουμε τα πράγματα στην επιφάνεια. Αυτά που ήδη ήταν, αυτά που ήδη κάνουμε. Απλά την ώρα τα αντιλαμβανόμαστε, γιατί εκεί που είχε πριν σκοτάδι, τώρα εμείς ανεμεγαλώσαμε τα hertz και ρίχνουμε παραπάνω φως. Βλέπετε, φίλοι μου, όποιον και να ρωτήσω, έρχεται στα μαθήματα, έρχονται να τους μιλήσω, κοιτάω να δω αναλόγως την αντίληψή του τι βλέπει και τι δεν βλέπει. Και αυτό που χρειάζεται να διορθώσει τις περισσότερες φορές είναι το σκοτάδι του. Είναι εκεί που δεν βλέπει τον εαυτό του, γιατί εκεί συμβαίνουν τα περισσότερα, φίλοι μου. Άρα, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μια πλανεμένη εικόνα για τον εαυτό τους. Γιατί είναι η εικόνα που πραγματικά αυτοί βλέπουν. Αλλά υπάρχει μια εικόνα που δεν βλέπουν. Και από τις 24 ώρες, θα λέγαμε, άμα αφαιρέσουμε 7-8 ώρες ύπνου, τις υπόλοιπες, θα λέγαμε, 16 ώρες που μπορούν να είναι σε φυσιολογική εγρήγορση, καταλαβαίνετε ότι με τη μέθοδο της σκέψης και της προβολής λείπουν ακόμα από το εδώ και τώρα. Κάθε φορά που σκεφτόμαστε, κάθε φορά που μπορείτε να σκεφτείτε ένα μήλο στο μυαλό σας και δώσετε παραπάνω λεπτομέρεια στο μήλο, εκείνη την ώρα έχετε φύγει πάρα πολύ από εδώ πέρα. Μπορεί τα μάτια σας να με κοιτάνε, αλλά δεν με βλέπετε. Γι' αυτό λέγανε οι αρχαίοι, νους ακούει, νους ορά. Είναι σημαντικό, φίλοι μου, να καταλάβουμε ότι μέσα στην ημέρα ο συνηθισμένος άνθρωπος κάνει γύρω σε 4.000 σκέψεις. 4.000 φορές λείπει έστω και ένα δευτερόλεπτο από την παρούσα, θα λέγαμε, από την παρουσία του, από τη ζωή του. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι λοιπόν να αναπτύξουμε την εγρήγορση για να μην έχουμε λαθασμένη εικόνα για τον εαυτό μας. Όλοι οι άνθρωποι ακολουθάνε μερικά σεμινάρια, μερικές γνώσεις, μερικές συμπεριφορές πάνω στο συνειδητό τους κομμάτι. Όμως λειτουργεί και το υποσυνείδητο κομμάτι. Ακριβώς αυτό που λέτε καθημερινότητα και ζωή σας. Έτσι όταν μεγαλώσει η αντίληψη, έτσι όταν μεγαλώσει η εγρήγορση, βλέπουμε πράγματα που πριν δεν κάναμε. Και διαρωτούνται πολλοί άνθρωποι γιατί η ζωή μου πάει χάλια. Γιατί η ζωή μου ακόμα δεν έχει αλλάξει. Γιατί η ζωή μου συμβαίνει αυτό. Γιατί η ζωή μου συμβαίνει το άλλο. Είναι απλό, φίλοι μου. Γιατί όλες τις ασκήσεις που κάνετε, τις κάνετε μία ώρα και τις 23 μένετε ίδιοι. Δύο ώρες και τις 22 μένετε ίδιοι.
5 ώρες και μένετε, ξέρω εγώ, τις 18, θα λέγαμε τις 19 ώρες ίδια. Πρέπει να γίνει καθημερινότητα κάτι. Πρέπει να αρχίσει να δουλεύει παραπάνω μέσα σας. Γι' αυτό οτιδήποτε ξέρουμε φαίνεται στη συμπεριφορά μας και όχι επειδή διανοητικά το ξέρουμε. Κάντε λοιπόν αυτό το την άσκηση που σας λέω και δείτε από μόνοι σας πόσες φορές φεύγετε η σκέψη σας καθημερινά την ημέρα. Δείτε πόσες φορές με το να θυμηθείτε τον εαυτό σας θα καταλάβετε ότι πριν κοιμόσασταν και επανεφέρετε πάλι την εγρήγορση σας στο εδώ και τώρα. Δείτε πόσες φορές πάλι θα κοιμηθείτε χωρίς να το καταλάβετε και θα ξανάρθει η εγρήγορση σας πάλι την ώρα που θα ξυπνήσετε πιο μετά. Δείτε ότι δεν αντέξετε περίπου ούτε 2 λεπτά εγρήγορσης, γιατί μετά κάποια σκέψη θα σας πάρει, κάπου αλλού θα αφαιρεθείτε και δεν θα έχετε την αντίληψη του εαυτού σας. Δείτε λοιπόν μέσα σε όλο αυτό τον ύπνο, το οποίο βρίσκονται οι άνθρωποι, πώς μπορούν να δουν το πραγματικό εαυτό τους. Έτσι δημιουργούμε μια λαθασμένη εικόνα, που δυστυχώς φίλοι μου πάνω εκεί χτίζουμε, αν θέλουμε ή αν δεν θέλουμε κάτι, αν εμείς κάνουμε κάτι σωστό ή κάτι λάθος, την περηφάνεια και την ταπεινοφροσύνη μας, ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να ασκήσουμε ολικά τις ενέργειες εκείνες που θα αλλάξουν τη ζωή μας σε κάτι που μας αντιπροσωπεύει περισσότερο. Αυτά σχετικά με την κρυφή ψυχολογική μας σελήνη. Ειρήνη σε όλους.